Ήρθαμε να εκφράσουμε τη συμπαράσταση μας και την αλληλεγγύη μας, τον αγώνα που δίνετε. Η φωτογραφία και μόνο που βγάλατε, να ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί δείχνει ότι εδώ πέρα κάτι κινείται. Ότι είστε αρκετές, βγαίνετε μπροστά, είναι πολύ αισιόδοξοι. Και για εμάς, μα δείχνει εμάς την ουσία. Γιατί εδώ πέρα δείχνει ότι ενώνεται τελικά αυτό το ποτάμι με τα ποτάμια όλων των υπόλοιπων που αγωνίζονται αυτό το διάστημα. Ποιοι είναι αυτοί, οι αγρότες, το ξέρετε, δεν χρειάζεται να ρωτήσω, οι φοιτητές που σήμερα έχουν πολύ δίκαιο και μεγάλο συλλαλητήριο στην Αθήνα, όπως και εδώ πέρα στη Βέρεια, μαθητές που κάνουν οι κινητοποιήσεις, και όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι που απαιτούν τι, απαιτούν λύσεις στα προβλήματα κοντά στην ακρίβεια, κοντά στην κατάσταση που ενώ παράγει τόσο πλούτο, για μας το 13ο, 14ο δεν έχει. Εμείς έχουμε εκφράσει την αλληλεγγύη μας και τη συμπαράστασή μας και στη δίωξη εδώ πέρα από τους αδέλφους σας. Είναι μια παράδοση το πράγμα που συμβαίνει. Και όταν, μακάρι να μην γίνει, αλλά άμα θα προχωρήσει με δικαστήρια κτλ., θα εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας και εκεί πέρα, δυναμικά και μαζικά. Και τέλος, για να μην σας κουράζω, σας περιμένουμε. Βεβαίως σε όλες τις κινητοποιήσεις εδώ πέρα που έχουν αποφασιστεί και στη μεγάλη πανελλαδική απεργία, το σωστό Λεβάρι, δεν έχει και μισή εδώ πέρα. Πλατεία, έχει πάρει επόμενο και το νομαρχιακό τμήμα της αλληλεγγύης, το οργανώσει δηλαδή εδώ πέρα του νομού, με σύνθημα τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Και εμείς λέμε μπροστά στα κέρδη τους, επιλέγουμε τις ζωές μας.